2,5 χρόνια, 3, δεν ακούμε τίποτα για την Αμφίπολη και συνέπεσε το αίτημα εκεί των κατοίκων από ό,τι μας έλεγε ο Δήμαρχος με το κάλεσμα της Πανελλήνιας Ένωσης Μακεδόνων, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα στο Ντύμφο Καστά με αιχμή τις συζητήσεις για το Σκοπιανό. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Ως προς ποιο θέμα? Ως προς το μήνυμα που στέλνουν ενάντια ουσιαστικά στην όποια συζήτηση καλούν και τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών να παραστεί μάλιστα εκεί. Είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει τη γνώμη του και την άποψή του για την πατρίδα του και αυτό που θεωρεί εθνικός ωφέλιμο. Αλλά την νομιμοποίηση και την θεσμική εξουσία και την αρμοδιότητα να ασκεί η εξωτερική πολιτική, να την έχει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς εντωμεταξύ βλέπουμε και σε πλάνα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δει πολύ εκείνη την περίοδο και ρεπορτάζ και όλη η δική... Ένας πάρα πολύ ωραίος τόπος. Είχαμε γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων και ούτω καθεξής. Θα επιστρέψουμε στο Σκοπιανό και στη συνέχεια. Θα ήθελα ένα σχόλιο και μάλλον το είδος της ανάγνωσης που κάνετε στα όσα δηλώνει στη συνέντευξή του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριε Ξηδάκη, να μπούμε στο κομμάτι της οικονομίας, διότι εδώ μιλάει ξεκάθαρα και τεκμηριώνει τη θέση του περί αναγκαιότητας προληπτικού προγράμματος από τον Αύγουστο και μετά για τη χώρα μας. Έχει την εκτίμησή του. Και η ελληνική κυβέρνηση έχει την εκτίμησή της. Η οποία είναι ποια? Όπως την έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών. Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά σε κάθε σενάριο και η απόφαση εν τέλει είναι πολιτική και παγορεύεται πώς θα εξυπηρετήσεις καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, το εθνικό συμφέρον. Ένας τραπεζίτης μπορεί να έχει την τεχνοκρατική γνώση, αλλά δεν υπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδος, υπηρετεί τα συμφέροντα του οργανισμού στον οποίο θητεύει και τα συμφέροντα των τραπεζών, είναι τραπεζίτης. Θα πρέπει να δούμε αυτή την εξάρτηση του οικονομικού, πώς επηρεάζει το πολιτικό και σε κάθε περίπτωση, επειδή η Ελλάδα έχει περάσει μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία επί 8 χρόνια, άκουσε πάρα πολλές τεχνικές συμβουλές από πολλούς διεθνείς οργανισμούς και αυτό δεν λιγόστεψε τον πόνο των ανθρώπων και την ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν και υφίστανται ακόμη. Άρα με ποιο τρόπο θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της η Αθήνα την επομένη, μετά το τέλος των μνημονίων? Το ρωτώ αυτό, έχουμε ακούσει και κάποια πράγματα και από τον ίδιο τον Υπουργό των Οικονομικών για τις αξιολογήσεις που θα υπάρχουν, για τις επισκέψεις, εν πάση περιπτώσει, και αυτή την εποπτεία. Αλλά αυτή η εποπτεία από ποιον θα είναι και με ποιο τρόπο? Από τον μηχανισμό, τον ESM θα είναι η εποπτεία και από τα όργανα τα κοινοτικά. Σύμφωνα με κάποια χρονοδιαγράμματα και με κάποιο ένα πλαίσιο ενεργειών, πρακτέων, τα οποία θα έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, θα έχει δεσμευθεί. Αυτή είναι η κατάσταση, την ξέρουμε λίγο πολύ, όπως συνέβη, αυτή η διαδικασία συνέβη και στις χώρες που είχαν πρόγραμμα και σταδιακά βγήκαν. Ποιες είναι, αν μπορούμε έτσι απλά να το εξηγήσουμε για να το καταλάβουμε και όλοι και ο κόσμος, ποια θα είναι η διαφορά δηλαδή του πλαισίου στο οποίο θα βρίσκεται η χώρα μας μετά τον Αύγουστο από αυτό το οποίο βρίσκεται τώρα, κοιτάξτε, από ένα πρόγραμμα δηλαδή μνημονιακό? Κοιτάξτε, πολύ αδρά έχει υποθεί από πρωθυπουργούς αυτό στη διάρκεια της κρίσης. Η Ελλάδα στη διάρκεια των προγραμμάτων είχε πολύ περιορισμένη εθνική κυριαρχία. Ακόμη και το νομοθετικό σώμα, η Βουλή, είχε περιορισμένα περιθώρια κινήσεων. Κάθε τόσο έπρεπε να ψηφίζει συμπεφωνημένα, τα οποία επεβάλλονται από τους δανειστές. Και σε πολύ αδρά μιλώντας, στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν τα κεφάλαιά τους, τα δάνειά τους και τα κέρδη εκ των δανείων οι δανειστές, δεν λογαριάζουν ούτε αν αποδιαρθρώνεται η ελληνική οικονομία, ούτε αν υποφέρει η ελληνική κοινωνία. Πολύ αδρά είναι αυτό. Βρεθήκαμε στην ανάγκη και έπρεπε να ακολουθήσουμε τους σκληρότατους όρους και τις παραβιάσεις των υποσχέσεων που έχουν δοθεί επανειλημμένως. Τώρα δεν θα υπάρχουν όροι? Θα υπάρχουν όροι, θα είναι πολύ πιο περιορισμένοι. Θα ανακτήσουμε κάποιους βαθμούς και ελευθερίας και ελέγχου στα δημοσιονομικά και ελέγχου
στο καθόλου νομοθετικό και διοικητικό έργο. Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα στα συμπεφωνημένα και επειδή ακόμα βρισκόμαστε μέσα στο μνημόνιο, είναι μπροστά μάλιστα και η τελευταία αξιολόγηση, εδώ θέλω ένα σχόλιο σας για το τι γίνεται με τα προαπαιτούμενα. Ακούμε ότι είναι 88 στο σύνολο, μόλις 10 έχουν υλοποιηθεί. Το πρώτο ερώτημα όμως που θέλω να σας θέσω είναι τι γίνεται τελικά με τις συντάξεις. Ποια είναι η εικόνα που έχετε και εσείς ο ίδιος, αν θέλετε, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος των περικοπών των συντάξεων, εάν θα έρθουν, εάν είναι κάτι που μπορείτε να διαπραγματευτείτε ή εάν τελικά έρθουν. Τι ύψος θα είναι? Είναι δύο στοιχεία. Το ένα είναι τα προαποτούμενα που είπατε. Πράγματι δεν έχουν εκπληρωθεί, δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα 88, αλλά έχει ξανασυμβεί αυτό να υπάρχει ένας όγκος και να καλύπτονται τελικά, να καλυφθούν. Άρα είστε αισιόδοξος. Γενικά ναι, δεν είναι. Σε πολλές αξιολογήσεις. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει περάσει δεκάδες αξιολογήσεις από το 2010 έως σήμερα. Εντάξει, κάποτε σε άλλο βαθμό είχε επιτυχία. Είχαμε ένα ναυάγιο το 2014, είχαμε μια περιπέτεια το 2015, έκτοτε προχωράνε καλά. Εντάξει, με καλά. Καλά για την τυπική εκπλήρωση των όρων για την κοινωνία είναι δύσκολα πάντα. Από εκεί και πέρα για τις συντάξεις έχουν ψηφιστεί κάποιες προσαρμογές. Νομίζω ότι είναι πρόωρο να το συζητήσουμε. Και επίσης νομίζω ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο ελιγμών και διαπραγμάτευσης για να γίνει η μεταβολή αυτή των συντάξεων, η προσαρμογή, να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανώδυνη για τους Έλληνες πολίτες. Είναι περιττό να πω το πόσο ο κόσμος περιμένει και κυρίως οι συνταξιούχοι να ακούσουν από κάθε κυβερνητικό στέλεχος ή από κάθε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της συγκυβέρνησης ποια θα είναι η τύχη των συντάξεων. Ακούγοντας όλα αυτά και αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία λέτε ότι υπάρχει και θα εξετάσετε το εάν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένα περιθώριο επαναδιαπραγμάτευσης αυτού του ζητήματος, το ερώτημα που προκύπτει είναι για ποιο λόγο, εκτός από τον Υπουργό Οικονομικών, που έχει επίσημα το χαρτοφυλάκιο, και ο Πρόεδρος της Βουλής, έρχονται και κλείνουν αυτή τη συζήτηση. Την κλείνουν με ποιο τρόπο? Η τελευταία δήλωση του κυρίου Βούτση ήταν ότι τα συμπεφωνημένα είναι συμπεφωνημένα, δεν αλλάζει κάτι. Το ίδιο έχω πει και εγώ. Ότι όταν δεν μπορείς με τα βεβαιότητος να δώσεις κάτι, είναι ανέντιμο να το υπόσχεσαι, να το τάζεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να τάξεις τίποτα. Έχεις μια συμφωνία. Θα κινηθείς αρχικά με βάση αυτόν τον άξονα. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν ένα πολιτικό στοιχείο και αλλάζουν, δηλαδή έχουν μια δυναμική. Μπορεί η Ελλάδα να έχει κάποιο πλεονέκτημα, δημοσιονομικό, οικονομικό, και να μπορέσει να το διαπραγματευτεί. Στη δεδομένη όμως στιγμή, όχι τώρα. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι. Τώρα πρέπει να περιμένουμε να κλείσει η αξιολόγηση, να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, να αρχίσει και να ολοκληρωθεί, να μπει σε κάποιο δρόμο η πολύ κομβική συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους, και από εκεί και πέρα, εντάξει, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου μπορεί να έχουν αλλάξει πράγματα και να το ξαναδούμε. Οφείλουμε να ξαναδούμε πράγματα που οτιδήποτε στοιχείο μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες, να ανακουφίσει την κοινωνία, να τους δώσει μια ανάσα, οτιδήποτε δεν τους βάζει σε χειρότερη μοίρα, είναι υποχρέωση πολιτική κάθε εκλεγμένης κυβέρνησης. Θα επηρεάσουν την ημερομηνία, την περίοδο εκλογών, αν θέλετε, οι εξελίξεις στις συντάξεις και στο αφορολόγητο? Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γνωρίζω και... Ο κύριος Πετρόπουλος ήταν χθες, νομίζω, στο σταθμό σας εδώ και εξήγησε ότι δεν είναι αυτό το τρομερό πράγμα που περιγράφεται από κάποιους. Όντως θα επηρεαστούν κάποιοι άνθρωποι. Υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων και διορθώσεων. Άρα νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς. Και νομίζω πάντως ότι όσον αφορά το συνταξιδοτικό, όσον αφορά το φορολογικό, νομίζω ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ιστορικά μιλώντας πια, για μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που θα διευρύνει τη φορολογική βάση και δεν θα φορτώνει με βάρη, δυσανάλογα και δυσβάστακτα βάρη, τους ανθρώπους της μισθωτής εργασίας ή της εργασίας της παραγωγής, οι οποίοι δεν αποκρύπτουν τίποτε, είναι έντιμοι, είναι διαφανείς. Είναι δυσανάλογο. Αυτό πράγματι τσακίζει. Και τα τεκμήρια διαβίωσης έχουν φτάσει, είναι εξωφρενικά όπως υπολογίζονται πια. Είναι θεσπισμένα με κριτήρια άλλων εποχών. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τεκμήριο διαβίωσης
ένα κληρονομημένο διαμέρισμα 50 τετραγωνικών να σε διαλύει, να σου ανεβάζει κλίμακες, ούτε ένα αυτοκίνητο 15 ετίας, το οποίο στην πραγματικότητα είναι scrap. Μάλιστα. Θέλει άλλη φιλοσοφία, άλλη προσέγγιση, με στόχο να διευρυνθεί η φορολογική βάση από τα μεγάλα εισοδήματα, τα οποία δυστυχώς ακόμη κατορθώνουν και διαφεύγουν. Ενώ ο μισθωτός δεν μπορεί να ξεφύγει σε τίποτα. Πάντως, και από τη μία, στο τι χρειάζεται για να αποσυμπιεστεί κάπως η φορολογική πολιτική αυτή τη στιγμή του μέσου Έλληνα φορολογούμενου πολίτη, και από την άλλη η φοροδιαφυγή, αλλά και πολλά άλλα, αποτελούν μέρος της προεκλογικής. Γιατί καλώς ή κακώς, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το κίνημα αλλαγής, το ΔΕ κίνημα ζητάει εδώ και τώρα επιτόπου εκλογές. Έχουν φτιάξει μια προεκλογική ατζέντα και τα εμπεριέχουν αυτά που μας λέτε κι εσείς τώρα. Εμπεριέχουν λόγια και υποσχέσεις. Η ιστορική πραγματικότητα, αυτό που μας συμβαίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια, δείχνει ότι δεν έγινε καμία μείζον φορολογική μεταρρύθμιση. Ένας δίκαιος και αναπτυξιακός φορολογικός κανονισμός, ένας οδηγός. Και έχουμε φτάσει, όταν βρέθηκε στα δύσκολα η χώρα, να υπερφορτώνει φορολογικά, να υπερφορολογεί το μέσο νοικοκυριό, το οποίο έχει μισθωτή εργασία, δηλωμένους φανερούς πόρους όλους. Έχουμε φτάσει σχεδόν 37-39% σε ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά και μισθωτούς γονείς. Είναι πολύ βαρύ αυτό. Είναι πάρα πολύ βαρύ και είναι και άδικο. Μάλιστα. Και δημιουργεί ανισότητες. Πρέπει να φτιαχτεί ένα φορολογικό σύστημα και νομίζω ότι είναι από τις μεγάλες ιστορικές ευθύνες και ιστορικά καθήκοντα. Ένα φορολογικό σύστημα για την επόμενη εποχή. Για την επόμενη μέρα και όποτε και αν γίνουν εκλογές, κύριε Ξηδάκη, πού βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ? Μιλάμε για την επόμενη μέρα της οικονομίας, για την επόμενη μέρα της φορολογίας. Τον ΣΥΡΙΖΑ πού τον βλέπετε και με ποιον τον βλέπετε? Κοιτάξτε, δεν είμαι medium να πω ποσοστά και τέτοια πράγματα. Αυτό που μπορώ να σας πω γενικά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, χάρη στην ιστορική συγκυρία και στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε και τα ρίσκα που ανέλαβε, με τις επιτυχίες και τα λάθη που έχει διαπράξει και τις δυνάμεις τις οποίες συγκεντρώνει, νομίζω ότι θα παραμείνει ως ένα μεγάλο ηγεμονικό κόμμα εξουσίας, το οποίο θα, με τον α ή β τρόπο, θα συνδιαμορφώνει την πολιτική της χώρας τα επόμενα αρκετά χρόνια. Τελειώνοντας τα μνημόνια, τελειώνουν και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, η συνεργασία σας εννοώ μαζί τους? Κοιτάξτε, η συνθήκη συνεργασίας το 2015 ήταν το κοινό αντιμνημονιακό μέτωπο, ήταν αυτό που όριζε. Λογικά, λίγοντος του μνημονίου αυτής της συνθήκης, θα πρέπει, αναθεωρείται ριζικά αυτή η τακτική συμμαχία, αυτή η τακτική σχέση. Ποιος θα μπορούσε λογικά να είναι, είναι αυτό πιθανός σύμμαχος? Κοιτάξτε, οποιοδήποτε δεσμεύεται, όχι υπόσχεται, δεσμεύεται σε ένα πλαίσιο αρχών, σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, με δημοκρατικές αρχές, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Ένα κόμμα της αριστεράς, όπως αυτή διαμορφώνεται δυναμικά στον 21ο αιώνα. Θα μπορούσε να είναι ένα μέρος δηλαδή του κινήματος. Τα μεγάλα προβλήματα, και το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι θέμα σχηματισμών, είναι και θέμα προσώπων και νέων πνευματικών δυνάμεων που αναδύονται. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από εδώ και πέρα είναι δύο πολύ μεγάλα μέτωπα, παιδεία ορατά. Είναι το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας, το οποίο τίθεται εκ των πραγμάτων τον τελευταία ένα-δύο χρόνια και τώρα οξυμένο, και το ζήτημα μιας εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης, η οποία θα πάρει χρόνια και θέλει και δεσμεύσεις και μίνιμουμ συμφωνίες και εργασία με συνέχειες, όχι με τομές, με άλματα, με ρήξεις. Ότι κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης μπορεί να υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, μηδενικές φορολογίες και αυτά, αυτά είναι λόγια, είναι εύκολα λόγια, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει αν κάποιες δυνάμεις συγκεντρωμένες, και πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, και οι δυνάμεις εργασίας και οι δυνάμεις του πνεύματος και της επιστήμης, όπως είδαμε πριν. Μάλιστα. Να συμφωνήσουν έχουν, σε κάποια άλλη. Έχετε βρει, φαντάζομαι, κάποιες προσωπικότητες ή υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες μέσα από το κίνημα αλλαγής, για να το κλείσω αυτό το κομμάτι. Ακριβώς επειδή έχουμε δει διάφορα πεδία που μπορεί να διεξαχθεί ένας διάλογος μαζί με την άλλη πλευρά, και αφετέρου το μήνυμα που βλέπουμε από την αρχηγό του κινήματος να στέλνει προς στελέχη της, ακριβώς επειδή μάλλον συνομιλούν. Κοιτάξτε, η αγωνία των κομμάτων να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους αμυγής
και να διαπραγματευθούν ή να παζαρέψουν από μια θέση πλεονεκτική κάποια στιγμή είναι σεβαστή. Από εκεί πέρα όμως οι ανάγκες της χώρας και του ελληνικού λαού και της κοινωνίας και της οικονομίας κινούνται ανεξάρτητα και αδιαφορώντας για, για το κομματικό συμφέρον. Είναι άλλες οι δυνάμεις που από εδώ και πέρα θα απαιτηθούν από, από τις ελληνικές πολιτικές ελίτ. Θα πρέπει να έχουν τόλμη, να έχουν φαντασία, να έχουν ευρύς ορίζοντες. Μάλιστα. Η προοδευτική συμμαχία συνάπτεται βάσει αρχών και είναι δεσμευτική. Δεν είναι ευκαιριακή και ανταλλαγή και υπόσχεση θρόνων και εθόκων. Επειδή τρέχει ο χρόνος, κύριε Ξηδάκη, και έχουμε ελάχιστα λεπτά, ελάτε να πάμε στα εθνικά μας ζητήματα. Καταρχάς, τι αναμένουμε και τι αναμένετε να διαμηνήσει σήμερα ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο οποίος συναντάται με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, οι οποίοι κρατώνται επί 75 ημέρες στις φυλακές της Αδριανούπολης. Και ένα δεύτερο υποερώτημα, αν περιμένετε όξυνση ή όχι της ρητορικής της Τουρκίας, όσο σιγά σιγά προχωρά και πλησιάζει στις κάλπες. Κοιτάξτε, η παρουσία του κυρίου Κεφαλογιάννη είναι σημαντική στην Αδριανούπολη, νομίζω, διότι δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κοινοβουλίου, την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη σύνδεση. Έχει έναν σοβαρό θεσμικό ρόλο, με αυτή τη θεσμική ιδιότητα εκπροσωπεί την Ενωμένη Ευρώπη και δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της Ευρώπης, τη μέρημνά της για το δίκαιο, για την απονομή δικαιοσύνης και για την ταχεία απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών, όπως έχει διατυπωθεί από τα πλέον επίσημα χείλη και ευρωπαϊκά όργανα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την στάση της Τουρκίας, δεν είναι μια στάση αυτό το οποίο προέκυψε τους τελευταίους μήνες, το οποίο είναι κάτι εντελώς καινούριο. Είναι μια στάση την οποία επί πολλές δεκαετίες τηρεί η Τουρκία με οξύνσεις και υφέσεις. Αυτή τη στιγμή νομίζω, δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι μια όξυνση η οποία θα διαρκέσει, όχι σε αυτή την οξία φάση, αλλά θα έχει μια διαρκή απέτηση. Την ανησυχεί πάρα πολύ η θέση της και ο ρόλος της στη Μέση Ανατολή και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ό,τι συμβαίνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου ξαναγράφονται όχι μόνο τα σύνορα αλλά και οι ενεργειακοί χάρτες και οι χάρτες των κοιτασμάτων και οι ενεργειακοί δρόμοι, και η Ελλάδα εκεί δείχνει να έχει μια πρωτοβουλία κινήσεων, να συνάπτει ενεργητικές και ζωηρές συμμαχίες, μας έχει σε μια καλή θέση. Η Τουρκία προσπαθεί να ξαναβρει την θέση της σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει και έχει αλλάξει και η ίδια η Τουρκία. Ναι. Θα είναι σε ένταση και εμείς αναλόγως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ σοβαροί και πολύ στεναροί. Με τις συζητήσεις για την ονομασία των Σκοπίων, εδώ πώς παρακολουθείτε να προχωρούν τα πράγματα? Προχωρούν, δύσκολα, θέλετε, αλλά προχωρούν. Αν θέλετε, τι θα πρέπει να προσέξει η Αθήνα στο ενδεχόμενο να υπάρξει μια ενδιάμεση συμφωνία, καθώς ζητά μια πίστοση χρόνου η άλλη πλευρά? Κοιτάξτε, ήμουν από την αρχή πολύ συγκρατημένα αισιόδοξος, αν και θερμός υποστηρικτής της σύναψης μιας καλής έντιμης συμφωνίας για την Ελλάδα, για να προασπίσουμε να έχουμε μια πολύ καλή αποτύπωση της εθνικής ισχύος και των συμφερόντων με σχέσεις φιλίας με τη γειτονιά. Από εκεί και πέρα δεν ήταν εύκολο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Διαρκώς αναφύονται νέες δυσκολίες και αγκάθια, αλλά νομίζω ότι γενικά πηγαίνει καλά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και μακάρι να μπορεί η Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη ιστορική περίοδο που ανακτά την εθνική της κυριαρχία να μπορέσει να κτηνοβολήσει και εθνική αυτοπεποίθηση και εθνική ισχύ. Και επειδή εμείς, κλείνοντας όλη αυτή την ώρα που συζητάμε, κάποιοι ταλαιπωρούνται στους δρόμους της Αθήνας, κύριε Ξηδάκη, το τελευταίο σχόλιο που θέλω να ζητήσω από εσάς είναι η απεργία σήμερα στο μετρό. Είναι μία από τις πολλές απεργίες στο μετρό για τη μη εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Μερίδα των εργαζομένων επικαλείται ελλείψεις που υπάρχουν και βλέπουμε αυτήν την εικόνα που τελικά όμως άλλος την πληρώνει, γιατί δεν νομίζω ότι περιμένουν από τον κόσμο να καλύψει τις όποιες ελλείψεις που πιθανότατα θα υπάρχουν. Το γνωρίζουν εκείνοι και όχι εμείς, δεν το κρίνουμε. Κοιτάξτε, αυτό. Εντάξει, κάθε απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς συνεπάγεται μια ταλαιπωρία για τον κόσμο και για όλη την πόλη αναστατώνεται. Δεν γνωρίζω ακριβώς το θέμα.
δεν έχω άμεση ενημέρωση. Γενικά πάντως πιστεύω ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο ήταν μια καινοτομία, ένας εξυγχρονισμός. Τώρα το πώς θα ολοκληρωθεί η λειτουργία του και ο κύκλος του είναι θέματα των αρμοδίων ή της εταιρείας Αττικών Μετρών, είτε της εποπτεύουσας πολιτικής αρχής του Υπουργείου, δεν το γνωρίζουν. Ασφαλώς και οι εργαζόμενοι κάτι γνωρίζουν και αυτοί. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Καλή ο Νίκος Ξηδάκης, κυρίες και κύριοι, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να κάνουμε.